Αναφαγγελίδης Δημήτριος, Απόν Αθανασιάδης Παναγιώτης Παρών, Αμυρίδης Περικλής Παρών, Ανανιάδης Σταύρος Θαρκής, από ό,τι με ενημέρωσε, Αλβανίτη Μαρία Παρούσα, Βαϊνάς Δημήτριος Παρών, Καβρίδης Γεώργιος Απόν, ο κύριος Δουμίδης Θαρκήση, Κουρέλας Χρήστος Απόν, Δρούκας Κώδιος Παρών, Ελευθεριάδης Ροφή Παρούσα. Συνάδελφοι, Ελευθεριάδου Ροδί Παρούσα, Ίτσιος Γεώργιος Παρών, Καλτσίδης Αλέξανδρος Παρών, Κατανάς Νικόλος Παρών, Κεραμπιώτης Ευστάθιος Παρών, ο Καπίδης Γεώργιος Αφών, Κυραήλης Χρυσόστομος Παρών, Κυριακίδης Γεώργιος Παρών, Λιακόπουλος Αθανάσιος Παρών, Λεμονόπουλος Χρήστος Παρών, Λιανός Χρήστος Παρών, Μακρύδης Νικόλαος Παρών, Μακρύδη Μαρθένα Παρούσα, Μίκος Βασίλειος Αφών, Βερετήμας Παναγιώτης Παρών, Τουσνάκης Αστέριος Αγών. Συνάδελφοι, νομίζω είμαστε γλυκείς τώρα. Ναυροζήτη Παρθένα Παρούσα, Σταυλαγιάννη Αλεξάνδρα Παρούσα, Δότης Λάζαρος Λίφητος, Τούρος Δημήτριος Παρών, Παπαδημητρίου Θωμάς Παρών, Παπαδόπουλος Καράλαφος Παρών, Παπαζής Αναστάσιος Παρών, Παπαγιώγας Νικόλος Παρών, Παυλίδης Θεόδωρος Αφών, Ράδης Πυρίδων Παρών, Σαριανίδης Λάζαρος Παρών, Σουκάνης Κωνσταντίνος Παρών, Φάκας Ιωάννης Παρών, Χαϊλατζίδου Θεοδοσία Παρούσα. Και ο κύριος Γιουμίδης μόλις ήρθε. Συνάδελφοι, διαπιστωτήτες απαρτίας, άρχεται η συνεδρίαση 11 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7. Τι του είναι κανείς την Ανάσταση, ρε. Τι του είναι κανείς την Ανάσταση, ρε. Ένα λεπτάκι, συνάδελφε. Χριστός Ανέστη, συνάδελφοι, χρόνια πολλά. Πρωτίστως να ευχηθώ υγεία στον καθένα ξεχωριστά και ευτυχία και στις οικογένειές σας. Ο κύριος Τάσος έχει γιορτάσει τώρα, οπότε θα αναφέρω κάποιον συνάδελφο που γιορτάζει να πετύχουμε. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία και κύριοι Πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, θέλω να πω τα χρόνια μου πολλά, Χριστός Ανέστη, εύχομαι στον καθένα και στην καρδιά το ανέσπερο φως να μας φωτίζει και να αποτελεί το κανόνα στις αποφάσεις και στις λειτουργίες μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και σε όλους. Υπάρχουν για την ερωτήματα τα οποία θα απαντήσει γραπτός. Η Λαϊκή Συσπήρωση έχει ένα πολύ εύλογο ερώτημα που για την κατάργηση του ΤΕ, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο του Δήμου μας και έχει λίγο τεχνική υποδομή πάρα πολύ δυνατή. Εσείς έχουν μην απευθύνεστε σε εμένα Γιώργο Παδόπουλος και διάφορα. Και από εκεί και πέρα θα εφόσον θέλετε να τη διαβάσετε, να διαβάσετε με εσείς κυρία Πρόεδρος, αλλά από εκεί και πέρα τα ερωτήματα και της κυρίας Χαϊλαζίδου θα το απαντήσουμε όπως ορίζει ο νόμος σε εύκολο διάστημα. Να
Δήμαρχε, επειδή δεν είναι ολοκληρωμένα, δεν θα πρέπει να μιλήσω. 140 στρεμμάτων, τέλος πάντων, ας μην διαβαστεί τίποτα και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε. Θα απαντηθούν τα ερωτήματα κατέθεσαν, θα απαντηθούν σε λίγο χρόνο. Αυτό που ήθελα να προτείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μία σκέψη που μου είπε κάποιος συμπολίτης μας και μου την επανέλαβαν μετά και άλλοι συμπολίτες τελευταία. Μου την έπει κάποιος, ο οποίος είναι σοβαρός άνθρωπος και φροντίζει τον κήπο, μα πήρε και μου έδειξε πώς είναι ακάλυπτος χώρος εκεί που μένει σε πολυκατοικία. Πραγματικά είναι ενδιαφέρον και εντυπωσιακός. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε αναθέσει σε δικηγόρους να δούμε κατά πόσον μπορεί να αλλάξει ο νόμος, ώστε να μπορεί να κάνουμε να γίνεται απαλωτρίωση, κατανομή και χρήση των μεγαλύτερων χώρων, ώστε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες, εσωτερικούς χώρους, έτρια, άτριο, με αυτά εσωτερικά. Γιατί μέχρι σήμερα ισχύοντες νόμοι δεν βοήθησαν, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στην Ελλάδα όπου αυτά τα θέματα προχώρησαν, παρόλο τα έξτρα που δίνει ο νόμος σε προσάφηση δελεστού δόμησης και σε άλλες παροχές οι οποίες υπάρχουν. Επομένως, προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να το φέρουμε ως θέμα, να το εμπλουτίσουμε και με ιδέες και αυτή αφορά όλους και όλες τις συναδέλφες. Μήπως ο Δήμος, αφού γίνει διοντελής παραχώρηση διαχείριση μερικών ανακαλύπτων χώρων, να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή να το δοκιμάσουμε και να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα για τους ελληνικότες μας και συγχρόνως να μπορέσουμε να βάλουμε και κάποια δέντρα ώστε να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο το πράσινο το οποίο παλεύουμε σε όλους τους δημόσιους χώρους όπως θα τους βλέπετε, γιατί είναι κάτι προφανές, φαίνεται ότι δεν δροφητεύεται όχι μόνο η πόλη αλλά και τα χωριά τελευταία πλατεία του Ελλανδοχωρίου που είναι εδώ ο Νίκος, λοιπόν, και σε άλλες περιοχές όπου ζητήθηκαν οι δροφητεύσεις. Αυτό θα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον για όλες και για όλους. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει ένα θέμα προημερήσιας διάταξης που έχει έρθει. Κυρία Πρόεδρε, τα ερωτήματα θα υποβάλουμε. Θέλουμε να υποβάλουμε κάποια ερωτήματα. Θα μας δώσετε το λόγο να υποβάλουμε ερωτήματα. Θα έχετε υποβάλει τα ερωτήματα. Τα ερωτήματα απλά γράψαμε μόνο τι θα ρωτήσουμε. Γιατί μας έχετε πει να τα καταθέτουμε γραπτά. Από εκεί και πέρα έχουμε δικαίωμα νομίζω να υποβάλουμε και τα ερωτήματα. Και φυσικά και εσείς έχετε δικαίωμα να απαντήσετε εντός ενός μήνα ή γραπτός ή όπως θέλετε. Αλλά εμείς να τα υποβάλουμε, να ακουστούν τα ερωτήματα. Ωραία. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο επικεφαλής πρώτο που έχει το ερώτημα. Κύριε Παπαδόπουλο. Χρόνια πολλά και από εμάς για τις μέρες. Το ερώτημα της Λαϊκής Εισπύρωσης είναι το εξής. Ύστερα από την κατάργηση το 2007 του Τρίτου ΤΕΕ Κατερίνης, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο του Δήμου μας, η υψηλής ομολογουμένος ποιότητας εργαστηριακή και υλικοτεχνική υποδομή του παραμένει αναξιοποιητή στο γνωστό χώρο του σχολικού συγκροτήματος δεύτερου πέμπτου ΓΕΛ αλλά και ΤΕΗ. Να αραχνιάζει κυριολεκτικά και να σκουριάζει. Την ίδια στιγμή τα εργαστηριακά μαθήματα στο πρώτο ΕΠΑΛ και στο εσπερινό ΕΠΑΛ, δεν αναφέρομαι στο δεύτερο ΕΠΑΛ γιατί η εργαστηριακή υποδομή δεν συνδέεται στο δεύτερο ΕΠΑΛ συγκεκριμένη με μαθήματα που δίνονται εκεί. Την ίδια στιγμή λοιπόν τα σχετικά αυτά με την υποδομή τούτη μαθήματα στο πρώτο ΕΠΑΛ και στο εσπερινό ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται με υποδομή απαρχαιωμένη σε αίθουσες με πολλά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, για τους λόγους αυτούς, ερωτώνται ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τόσο ο κ. Σκονίδης όσο και ο κ. Κυραηλίδης, ερωτώνται ποια είναι η θέση τους για το συγκεκριμένο θέμα και σε ποιες σχετικές ενέργειες προτίθενται να προβούν. Θα θέλαμε κάποιες απαντήσεις, ή τώρα ή όποτε είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Δημάνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λαϊκή Συσπήρωση για το πάντοτε γόνιμες παρατηρήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια θα θυμάστε ότι
Κατερίνης είχε αποφασίσει να επενδύσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ώστε να πάμε το σχολείο για τα παιδιά με αναπηρία που αφορά το τεχνικό σχολείο για τα παιδιά με αναπηρία. Τότε υπήρξε έντονη αντίδραση γνωστού και μη εξαιρετέου τότε διευθυντού για να μην προχωρήσει το έργο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Διότι έλεγε ότι αυτά τα μηχανήματα είναι μια τεράστια περιουσία και ποτέ δεν χρησιμοποιούνταν. Έχετε δίκιο. Χαίρομαι που τα ακούω και από εσάς. Ποτέ δεν χρησιμοποιούνταν. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία για πολλά χρόνια, ενώ είναι του κουτιού καινούργια, δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε να αποξηλώσουμε αυτά τα μηχανήματα για να κάνουμε τότε εκεί το ειδικό δημοτικό σχολείο. Σφόδρα αντίδραση και κατάφεραν να πείσουν και τους κυβερνώντες ότι είναι άδικο το να πάρουν τα μηχανήματα, να τα έχουμε προσεγμένα, γιατί αυτά, όπως ξέρετε καλά, όλη η περιουσία των Δήμων, όλη η περιουσία που το σχολείο που μεταβιβάστηκε στο Δήμο, κινητά ή ακίνητα, ανήκει στο Δήμο. Αυτή είναι δική μας άποψη, αν έχει κάποιος άλλος διαφορετική, να την πει. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο. Απλά θέλω να πω ότι κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Μιχαηλίδη, συνεδριάζουμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Μιχαηλίδη, υπάρχουν ειδικές δυνατότητες και δεξιότητες. Παρακαλώ, αναπηρία δεν υπήρξε. Συγγνώμη. Ωραία, λοιπόν. Συνεχίζοντας λοιπόν. Κύριε Μιχαηλίδη, συνεδριάζουμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα με αναγκάσετε να σας αποβάλω. Αποβάλλετε με αν μπορείτε. Είπα, οι ειδικές δυνατότητες και δεξιότητες, παρακαλώ, ο όρος να περάσει είναι κοινά από τεχνικά παιδαγωγικά. Παρακαλώ, οι δάσκαλοι να διαμαρτυρηθούν. Εσύ είσαι πίσω από τον ίδιο, γι' αυτό είναι πάνω. Κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε. Κύριε Μιχαηλίδη, περάστε έξω τώρα. Δεν πειράζει. Συμπεριφορά αυτή. Κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που σίγουρα προχώρησε τελευταία, ζητήσαμε και μάλιστα με δική της πρωτοβουλία η βουλευτής η κυρία Σκούφα, την οποία την ευχαριστούμε, και ο διευθυντής του γραφείου, ο κύριος Αρμηθόπουλος, κάνανε παρέμβαση στο Υπουργείο και αυτό είναι πρόσφατο. Σήμερα μας, ή χθες μας ενημερώσανε, σήμερα μας ενημερώσανε, πολύ θετικά το Υπουργείο, ότι μηχανήματα να κάνουν ερώτημα σε κάποιες στο παλιό ΤΕΙ, οπουδήποτε αλλού, όπου χρειάζεται, και τα υπόλοιπα να τα έχουμε σε χώρο προφυλαγμένο, ώστε να μην μπορεί ένας χώρος ο οποίος είναι αραχνιασμένος, όπως πολύ σωστά το είπατε, και ήταν το γυνάτι ενός τύπου, ο οποίος σώνει και καλά, δεν ήθελε και πολύ να το θεωρούσε ότι θα έχει κάτι πολύ σημαντικό ο Δήμος και η Κομική. Θα κάναμε ένα καινούργιο σχολείο για τα παιδιά αυτά. Λοιπόν, επομένως προχώρησε λίγο το θέμα, το βάλαμε το ζήτημα και είχαμε τη χαρά να υπάρχει το ενδιαφέρον εκ μέρους της βουλευτού. Λοιπόν, εδώ και ένα μήνα που ο Αυτοβούλος το πήρε κιόλα, γιατί ετέθησε και σε αυτήν μάλλον αυτά τα ζητήματα και μας ενημέρωσε. Αυτό όσον αφορά, χαίρομαι όμως ότι θα προχωρήσει, φαντάζομαι, αυτό το ζήτημα. Τώρα για τα υπόλοιπα τα οποία λέτε, ότι θα απαντήσει ό,τι θέλει, θα σας απαντήσει γραπτός και ο αρμόδιος πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Κυραϊλίδης, σε εύλογο χρονικό διάστημα, να τα δείτε και μαζί και πραγματικά να δείξουμε όλοι το ενδιαφέρον. Χαίρομαι πάντως που δείχνουμε σε έναν ευαίσθητο τομέα που είναι τα σχολιά μας, δείχνετε το ενδιαφέρον σας συστηματικά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Χαλατζίδου από τον άλλο δρόμο έχει δύο ερωτήματα. Χρόνια πολλά και από εμάς. Το πρώτο ερώτημα αφορά τα έργα αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες. Έχουμε πάρει ως Δήμος 90 υπουργικούς υπαλλήλους, όπως και έκτακτη
έρθει η οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Θα θέλαμε να μάθουμε, επειδή ήρθε σταδιακά το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, δεύτερον, το πού απασχολήθηκαν αυτοί οι 90 εποχικοί σε σχέση με τα έργα που έχουν υποστεί ζημίες. Πού έχουν απασχοληθεί αυτοί οι 90 εποχικοί υπάλληλοι που έχουμε πάρει. Τρίτον, σε τι φάση βρίσκεται η αποκατάσταση των ζημιών σε όλες τις περιοχές, τις πληγήσεις περιοχές. Και τέταρτον, τι γίνεται με την αποκατάσταση των ζημιών στον Πέλετα. Έχει κάνει στο κομμάτι που αφορά την ευθύνη που έχει ο Δήμος. Έτσι, ο Δήμος έχει κάνει τα πεζοδρόμια, τα φωτιστικά, τα οποία και οι κυβόληθοι και τα φωτιστικά βρίσκονται στην κήτη του ποταμού. Τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι, πότε θα ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης αυτού του κομματιού. Ναι. Να απαντηθεί αυτό, είναι. Ολοκληρώσατε με το ερώτημα, έτσι. Ολοκληρώσατε το πρώτο, βεβαίως. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση παράθεσης, θα έπρεπε να γνωρίζουν κάποιοι συνάδελφοι και ιδιαίτερα που έχουν και ένα πολιτικό ρόλο ότι οι ζημίες που υπέστημε σαν Δήμος και καταθέσαμε εγγράφως από τους πρώτους και νομότυπα ξεπερνούσαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα αυτές οι τεράστιες αποζημιώσεις που μας υπεσχέθησαν συγκεκριμένοι άνθρωποι δημόσια ανέρχονται στο τεράστιο ποσό των 250.000 ευρώ. Αντιθέτως μας είπανε ότι ξέρετε είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν να δώσουμε και θα σας δώσουμε, ναι, προχωρήστε και συγχαρητήρια κλπ. Τώρα, αυτό ήταν το ποσό. Εγώ δεν ήθελα να το πω γιατί πραγματικά αντιλαμβάνομαι, αλλά φαίνεται ότι ο Δήμαρχος έχει, υπάρχει ζήτημα με τον Δήμαρχο, ίσως δεν το ζήτησε με καλά λόγια ή δεν πήγε όπως πρέπει. Ναι, και σε κάποιους άλλους υπεγράφησε σήμερα μια απόφαση συν 400.000 από το Δήμο Δίου Ολύμπου. Υπεγράφει επίσης και άλλαξε αυτό που ζητήσαμε εμείς αντί για 250.000 σαν πρώτη δόση για τις καταστροφές να είναι 500-600 χιλιάρικα σωστά του Αγρινίου. Μας απήντησε τότε ο Διευθυντής του Υπουργού ότι ναι, δεν είναι έτσι και λοιπά και έχουν υποστεί ζημίες εκείνοι 20 εκατοστά βροχής, εμείς 50 εκατοστά βροχής. Βέβαια, είμαστε καλύτερα θωρακισμένοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπέστημε κάποιες ζημίες και στα ασφαλτικά και παντού και τα γράφουμε αναλυτικά, ένα προς ένα, όπως απαιτείται. Εδώ θα μου πεις δεν πληρώθηκαν ακόμη τα 5.000 σε αυτούς που έπαθαν ζημία οι ιδιώτες. Μπορεί να έρθουν και αυτά στην πορεία. Από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα εξάλλου δεν πέρασαν παρά 5 μήνες. Επομένως, αυτά, 250.000. Πού ξοδεύτηκαν? Να απαντήσω αμέσως. Μα δεν ήρθαν ακόμη. Ξοδεύουμε από το Δήμο συστηματικά. Γιατί κάποιοι αγρότες πρέπει να πάνε στα χωράφια τους, κάποια γεωφύρια έπρεπε να τακτοποιηθούν, ασφαλτικά έπρεπε το ρημαδιό της παραλίας να κάνουμε και σήμερα βλέπω εδώ τον Νίκο τον Μαλιώρα τον πρόεδρο, ασφαλτικά στην Γανόχωρα έχουν γίνει ένα χάλι, στο παλιό κεραμίδι το τι ζημίες γίνανε, αλλά αυτά δεν θεωρούνται τεράστιες ζημίες. Τεράστιες ζημίες ήταν αυτοί που ήταν ανοργάνωτοι και πάθαν ζημίες και σε ανθρώπους και σε κινδύνευσαν τεράστιες περιουσίες. Αυτές είναι συνήθεις φθορές. Από βροχόπτωση όμως. Τι να πούμε στη Λαγόρα, γιατί μπαζώθηκε το όλο το βροχό, βλέπω τον Δημήτρη εδώ, μπαζώθηκε όλο το φράγμα, έσπασαν, κάνανε. Ναι, το διορθώνουμε. Με τι λεφτά? Του Δήμου βέβαια. Μόνοι προσπαθούμε. Συνεχίζουμε. Δεν σταματήσαμε, δεν τα αφήσαμε και μια άλλη προσπάθεια που καταβάλει η τεχνική υπηρεσία και ο αρμόδιος επιδήμαρχος, ο κύριος Ντούρος. Αυτά όσον αφορά. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα, τι γίνανε τα λεφτά και που πήγαν και πώς γίνανε και ποιες είναι οι αζημίες, διαβάστε τα έγγραφα τα οποία στείλαμε πριν 5 μήνες. 5 μήνες τα έγγραφα είναι στο δημόσιο, αναρτήθηκαν. Εκεί είναι. Και έρχεστε σήμερα να ρωτήσετε μετά από 5 μήνες ποιες είναι οι ζημίες
κολλήσατε στο Μέλεγα μια ελάχιστη στο σύνολο, γιατί δεν πήγατε ποτέ στη Λαγόρα και δεν πήγατε ποτέ στο Κεραμίδι, δεν πήγατε πουθενά αλλού να δείτε τι συνέβη μες στα χωράφια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το θέμα με τον Μπέλεκα, και πιο πέρα ο Μπέλεκας είναι σπασμένος, δεν σας άκουσα πουθενά, μερικούς, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυρία Χαραζίδου, και πιο πέρα είναι σπασμένος και παραπέρα, δηλαδή σε ένα έργο σε εξέλιξη, το οποίο έδωσε το κράτος το ίδιο, τρεις υπουργοί υπογράψαν να γίνει απόλυψη των υλικών, δεν πέραψα εγώ. Έγινε ζημία, ελάχιστη ζημία, γιατί αν δεν γινόταν αυτή η εξκαφή όπως είχα πει τότε, με 35 μήνες πίσω, πραγματικά θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα σε όλη την Πιερία και την Κατερίνη. Άρα λοιπόν και παραπίσω, λίγο πιο εκεί, κόπηκε ο δρόμος που συνδέει το Ιδρυάδρα και πίσω από το Πανηγύρι, και αυτός κομμένος είναι ο δρόμος. Και πολλά άλλα σημεία. Αυτές είναι οι σημείες από μέτρια μια θεομηνία των 50 ετών, με 51,5 εκατοστά βροχή στον σταθμό μέτρησης στη Ράχη. Αυτά λοιπόν. Αυτή είναι η κατάσταση και έχω να πω και το εξής. Σαφώς και επιμείναμε πάρα πολλές φορές, ανέλαβε η περιφέρεια πλέον, τελευταία φορά ήρθαμε τρεις εβδομάδες, να αναλάβουν να τακτοποιήσουν το δικό τους κομμάτι, διότι αν θέλετε, το φέραμε εδώ να σας δείξουμε ποια είναι τα στοιχεία. Παρακαλώ οι κλητήρες να πάρουν τα στοιχεία ποιανού είναι τα ρέματα, τα ποτάμια και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια εμπεριστατωμένη άποψη, την οποία κατέθεσα και στην κέντρα και έγινε και απόφαση. Ποιανού είναι αυτά. Δεν το γνωρίζετε. Δεν γνωρίζουμε τίποτε. Πού είναι τα ρέματα, πού είναι τα κανάλια. Δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν. Εκεί που ανήκουν. Εμείς απλώς φροντίσαμε να προχωρήσουμε με πιέσεις, να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Και βέβαια η περιφέρεια δείχνοντας την καλή της διάθεση, και ο Περιφερειάρχης ο κ. Τσιτσικώστας, θα προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό, κατ' εξαίρεση για να μην πάει στο σύνολο του έργου και αργήσει περισσότερο, να κάνουν κάποιες τακτοποιήσεις αυτού του τύπου, όπως είναι και εκείνο το κομμάτι το οποίο δεν είναι δήμος. Εμείς αυτό που κάναμε, καθαρίσαμε, πήραμε όσα φωτιστικά ήταν ακόμη σε καλή κατάσταση, ένα πύλαρο, οτιδήποτε ήταν χρήσιμο, τα φροντίσαμε να το κάνουμε. Και βεβαίως οφείλει και η Περιφέρεια να τα αποκαταστήσει πλήρως. Πλήρως. Αυτή είναι η υπόθεση με τα τεράστια ποσά που πήραμε από τις φυσικές καταστροφές. Επομένως, και πού πήραν αυτά τα λεφτά, δείτε που πάνε τα δημοτικά λεφτά, γιατί και τα 250 δεν ήρθαν όπως είπαμε, αλλά η παραγγεία πρέπει να γίνει. Εκεί που σπάζαμε και ξενυχτούσαμε όλα τα βράδια, σαφώς και πρέπει να τακτοποιηθεί. Ευχαριστώ πάντως για την ευκαιρία που μου δώσατε για να περιγράψω μια κατάσταση, γιατί όλα δεν είναι η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα Πέριξ καφέ. Υπάρχει αλλού ζωή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Κυρία Χαϊραζίδου, διαβάστε και το δεύτερο ερώτημα που μας καταθέσατε. Ως εκπαιδευτικός μιλώντας, είναι πραγματικά αντιπαιδευτικό. Όχι τοποθέτηση, κυρία Χαϊραζίδου, είμαστε κάθε την ερώτησή σας. Είναι πραγματικά αντιπαιδαγωγικό το να λες αδιάβαστο έναν μαθητή, πόσο μάλλον ένα δημοτικό σύμβουλο. Παρόλα αυτά, είτε είμαστε διαβασμένοι είτε είμαστε αδιάβαστοι, νομίζω ότι η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αυτές τις οποίες θα πρέπει να παίρνουμε και κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Χαιρόμαστε λοιπόν γιατί πήραμε μισές απαντήσεις ή καθόλου απαντήσεις για κάποιες ζημιές οι οποίες στην περίοδο των πλημμυρών ακούγαμε ότι δεν υπήρχαν πολλές ζημιές. Μετά διαβάστε το ερώτημα σας, κύριε Χαϊραζίδου. Θα χρειαστούν και τελικά δεν πήραν καμία απάντηση. Διαβάστε το ερώτημα σας, παρακαλώ. Περνάω στο δεύτερο ερώτημα. Στην Οικονομική Επιτροπή της Τρίτης ήρθε ένα προσχέδιο της διακήρυξης δημοπρασίας για την εκπίστωση έκτασης 140 στρεμάτων, δυνητικά 140-120 είναι ό,τι χρειαστεί, 140 στρεμάτων στη θέση 5 πύργη. Και λέω προσχέδιο γιατί στο mail που έχουμε πάρει μετά από την Οικονομική Επιτροπή, αυτό που έχουμε είναι χωρίς ημερομηνίες, με ένα χ εκεί πέρα, παρότι ψηφίστηκε στην Οικονομική Επιτροπή, ήταν το προσχέδιο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη διαμαρτυρία από τους κατοίκους της περιοχής εκεί πέρα, έχει γίνει συζήτηση πάρα πολλές φορές, εδώ και πολλά χρόνια, για το συγκεκριμένο
διαβάζουμε από αυτή την διακήρυξη και τους όρους της δημοκρασίας ότι το τίμημα για ένα χρόνο θα είναι γύρω στα 30 χιλιάρικα. Ξεκινάμε με 30 χιλιάρικα. Έχοντας υπόψη ότι ένας θα είναι αυτός που θα έρθει στο διαγωνισμό, αυτός που έχει ήδη υποβάλει το αίτημα, τη μελέτη, τους περιβαλλοντικούς όρους κτλ. Το τίμημα θα μείνει στα 30 χιλιάρικα. Διαβάζουμε επίσης ότι στο άρθρο 9, στην παράγραφο 3, ότι τα αντισταθμιστικά ωφέλη, εκεί που ακούγαμε ένα σωρό αντισταθμιστικά ωφέλη, θα είναι τρία. Τα αρδευτικά με σειρά προτεραιότητας της άνω μιλιάς, της κάτω μιλιάς, της μεσαίας μιλιάς και της κάτω μιλιάς. Θέλουμε να ρωτήσουμε πραγματικά το κόστος αυτών των αρδευτικών, το οποίο δεν θα μπορούσε ο Δήμος να το κάνει και τα ζητάμε ως αντισταθμιστικά ωφέλη, να δούμε πραγματικά αν είναι κάτι πιο σοβαρό αυτό το αντισταθμιστικό όφελος. Το τέταρτο ζήτημα είναι στο άρθρο 9, στην παράγραφο 6, φαίνεται ότι στην περίπτωση... Για να καταλάβω λίγο, υπάρχουν υποερωτήματα σε αυτό το πρώτο ερώτημα που καταθέτετε. Το πρώτο ερώτημα είναι αν θεωρούμε το τίμημα των 30.000 ετησίων καλό. Υπάρχουν υποερωτήματα, ναι. Το δεύτερο είναι αν τα αντισταθμιστικά είναι μόνο αυτά, γιατί ακούγαμε για πολλά αντισταθμιστικά. Αυτά φαίνονται από τους όρους της διακήρυξης δημοκρασίας. Το τρίτο ερώτημα είναι στο άρθρο 9, στην παράγραφο 6, φαίνεται στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της μίσθωσης τρίτοι αμφισβητήσουν τα δικαιώματα του εκμισθωτή κτλ. Κτλ. Υποχρεούται, λέει ο εκμισθωτής ο Δήμος, να παρεμβαίνει πρόσθετα υπέρ του μισθωτή ενώπιον δικαστηρίων, κατανοητό, και γενικά να παρέχει σε αυτόν την κάθε δυνατή βοήθεια αν αμφισβητηθεί από τρίτους το δικαίωμα να κατέχει και να χρησιμοποιεί το μίσθιο. Ρωτάω, τι σημαίνει γενικά να παρέχει την κάθε δυνατή βοήθεια? Τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα τέτοιο άρθρο? Τέταρτο, γιατί δεν ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα? Και λέω, μην μου πείτε ότι είναι θέμα της Οικονομικής Επιτροπής, κατανοητό, το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση, αλλά όταν υπήρξε τέτοια αντίδραση, δεν θα ήταν λογικό να έρθει και η σύμβαση αυτή ή όλη μάλλον κατακτισμού της δημοκράτησης να έρθουν εδώ να το συζητήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο? Και επίσης και η κυρία Δελαγιάννη έχει σε συνέχεια αυτό το δύο ερωτήματα, υποερωτήματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Κυρία Δελαγιάννη, το λόγο έχει ο κύριος Δημάρχος. Πριν ολοκληρώσουμε... Επ' αυτού είναι δύο υποερωτήματα. Το λόγο έχει ο κύριος Δημάρχος. Μας διακόπτεται. Το λόγο έχει ο κύριος Δημάρχος. Κύριε Δημάρχη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τον κανονισμό τον θυμόμαστε φαίνεται κατά περίπτωση να λακάρτη. Και βεβαίως όταν λες κάποιον ότι έρχεται αδιάβαστος, δεν θεωρώ ότι είναι αντιπαιδαγωγικό καθόλου. Ίσα ίσα είναι μια πρόκληση να διαβάσει κανείς. Δεν είναι βόλτα. Μπορεί να το βλέπετε και έτσι κάποιος. Λοιπόν, είναι και βόλτα. Αλλά παράλληλα έχει και σοβαρά θέματα. Λοιπόν, όσον αφορά... Είναι λίγο προσβλητικό αυτό που είπατε, θα ξεράσουμε ξανά. Να μην διακόπτουμε λίγο. Εντάξει, δεν αφορά εσάς, κύριε Φεραζίδου, καθόλου. Σήμερα δεν αφορά, κύριε Δημάρχη. Δεν κάνουμε διάλογο, κύριε Δημάρχη, έχετε τον λόγο. Κύριε Φεραζίδου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο θέμα το οποίο εκτέθη, υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο, η Οικονομική Επιτροπή κάνει τους όρους με τους οποίους θα γίνει ένας διαγωνισμός. Ο νόμος το ορίζει. Τώρα, όσον αφορά τη μεγάλη φασαρία που λέγεται ή λέτε εσείς, αν τα 20 άτομα ή τα 30 είναι, που φωνάζουν πολύ, είναι μια μεγάλη φασαρία, είναι επίσης μεγάλη φασαρία και δυο μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλη φασαρία. Αλλά με τις φασαρίες δεν διοικούνται τα δημοκρατικά κράτη. Με τις φασαρίες και τους τραμπουκισμούς δεν λύνονται ζητήματα. Λύνονται με αποφάσεις. Και βεβαίως είναι το εύκολο πράγμα στους φωνασκούντες για όποιους λόγους θα μπορούσαμε πραγματικά κάθε φορά να μας λένε, τους λέμε μπράβο σας και να μας χειροκροτούν και όλα λες και είναι θέατρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως, υπήρξε νόμιμη απόφαση
προσέφυγαν συνάδελφοι όπως είχαν το δικαίωμα, οι οποίοι δεν δικαιώθηκαν από τον αποκεντρωμένο. Ούτε στο άρθρο 152, για να θυμόμαστε κιόλα, δεν δικαιώθηκαν. Άρα προχώρησε και προχωρεί τώρα μια διαδικασία συγκεκριμένη. Εξάλλου οι συνδυασμοί, δεν ξέρω αν όλοι, αλλά σίγουρα ο άλλος δρόμος, εκπροσωπείται και μάλιστα από την νομικό και εξαίρετη νομικό, όχι νομικό, την κυρία Δαβραγιάννη και επικεφαλής του συνδυασμού, από όσο γνωρίζω. Λοιπόν, από εκεί πέρα εκφράστηκε και τελειώσαμε. Τώρα, αν με ρωτάτε, 30.000 είναι πολλές για ένα δάσος 140 στρέμματα. Συνήθως, από ό,τι μου ενημέρωσε, με ενημέρωσε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αντιδήμαρχος, ο κύριος Ντότης, η αντικειμενική τιμή ήταν της τάξης κάτω των 2.000 ευρώ, με τη βάση την οποία μπορείς να νοικιάσεις ένα χώρο έχοντας 6-8% ή 5%, δεν ξέρω πόσο είναι, γιατί δεν μπήκα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Θεώρησε η Οικονομική Επιτροπή ότι είναι αυτά και τώρα τα αντισταθμιστικά είναι κάτι το οποίο το πόσο θα κοστίσουν ή τι θα κοστίσουν ή αν θα γίνουν είναι μια άλλη υπόθεση. Μπορούσε να τεθούν αυτά τα ερωτήματα και να παρθούν, να δοθούν οι ανάλογες απαντήσεις στην Οικονομική Επιτροπή. Βέβαια, αυτά που ακούγαμε τα αντισταθμιστικά τα μεγαλύτερα για τις 150.000 ευρώ ή 200.000 ευρώ, αυτά αποτελούν νόμο του κράτους και αυτά είναι το 3% επί τους κατανάλωσης και αυτά δεν μπορεί να κλέψει κανείς, γιατί είναι, τα πληρώνει. Όχι, δεν μπορεί να κλέψει κανείς, δεν είναι κάτι το οποίο είναι, το οποίο είναι εμπορικό είδος, είναι κάτι που είναι υποδημόσιο, πληρώνει το δημόσιο, άρα το 3% αντιστοιχεί και αυτά είναι αντισταθμιστικά, οφέλει κάθε χρόνο. Και μάλιστα αυτά πηγαίνουν στην περιοχή ακριβώς για την οποία, στην οποία υπάρχει στην ίδια περιφέρεια, δηλαδή στη δημοτική κοινότητα, όπου και γίνεται ένα έργο το οποίο αφορά, να μην ξεχνόμαστε κιόλα, είναι έργο ανανεώσιμο του ενέργειας, έτσι. Αυτό είναι. Από εκεί πέρα δεν έχω να απαντήσω τίποτε περισσότερο. Απαντήσεις δόθηκαν και στην Οικονομική Επιτροπή. Τα θέματα, ο νόμος ορίζει πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Αυτό εφαρμόζουμε και βεβαίως πάντα υπάρχει και διάθεση. Κάποιος αν θέλει να κάνει φασαρία, μπορεί να την κάνει οπουδήποτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και θα με επιτρέψετε αν αποχωρήσω, γιατί υπάρχει μια σημαντική υποχρέωση προς τα. Πρέπει να είμαι παρευρίσκομαι εκεί. Έπρεπε να είναι στις 8 η ώρα και θα παρακαλούσα τον κύριο αναπληρωτή, τον κύριο Λεμονόπουλο, να υποστεί αυτός όλη αυτή τη διαδικασία με τον Καλλιέργεια για το υφίσταμα, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο για να συνεχίσω την ερώτηση που ήδη έχει απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος σε σχέση με το μίστομα, το 30.000, ως νομικός θα μιλήσω τώρα. Αν η αντικειμενική είναι 2.000, δεν ξέρω αν είναι με το στρέμμα. Φαντάζομαι ότι δεν εννοούσε ο κύριος Ντότης ότι η αντικειμενική είναι των 140 στρεμμάτων 2.000. Λοιπόν, στη δικηγορία, ναι, σύμφωνα με την αντικειμενική όμως και να μην γελάτε σας παρακαλώ, συνάδελφοι, μιλάω με την επαγγελματική μου ιδιότητα. Κυρία Δαλαγιάννη, στο Φεβρουαρίο βρίσκεστε. Κάντε την ερώτησή σας, συνάδελφοι. Η μισθωτική αξία είναι βάση της αντικειμενικής. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το μόνο κριτήριο και ο μόνος δείκτης. Το μίστομα αναλόγως διαμορφώνεται από το όφελος που προσδοκάται από τη συγκεκριμένη μίσθωση. Οπότε δεν πάμε μόνο με την αντικειμενική αξία, πάμε και με το σύνολο του ωφέλους που θα έχει μισθωτής. Γιατί εκεί πέρα δεν θα καλλιεργήσει, να σκεφτεί ολόκληρο ελικό πάρκο. Έτσι, αυτά τα πράγματα να μην τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Και αν ο κύριος Δήμαρχος θεωρεί ότι το 30.000 κατέτος με ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με την τιμή του καταναλωτή είναι κάτι αντίστοιχο και ανάλογο του ωφέλους που θα έχει η εταιρεία,
Καλό είναι να μας το πει, γιατί αυτό θα είναι το κριτήριο και δείκτης ίσως για κάποιες άλλες απαιτήσεις και αποφάσεις που θα πάρει ο Δήμος αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, υπάρχει ένας όρος ο οποίος μέσα στην... Το ερώτημα ποιο είναι όμως. Το ερώτημα. Το ερώτημα είναι πώς θεωρείτε ότι το 30.000 είναι καλό και σύμφωνο με την, αξία και το προσδοκόμενο όφελος που θα πάρουμε. Αυτό είναι το μίσθωμα που το πάρει ο Δήμος. Μπορούσαμε με αυτό να εξασφαλίσουμε πάρα πολύ καλύτερο μίσθωμα. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το 30. Αυτή είναι η ερώτηση. Και δεν μπορεί να είναι ούτε η αντικειμενική ούτε το προσδοκόμενο όφελος. Και εδώ πέρα δεν μπορούμε να συζητάμε ένας μιλάει, ένας απαντάει και φεύγουμε, τελειώσαμε. Όσον αφορά τη διαδικασία στην οικονομική, ενώ ξεκινήσαμε και είπαμε ότι το θέμα αυτό θα αποσυρθεί γιατί δεν υπήρχε εισήγηση, έρχεται ξαφνικά το θέμα με την εισήγηση και δεν δόθηκε κανένας χρόνος ούτε για μελέτη, ούτε για συζήτηση, όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος, που φαντάζομαι είναι ενήμερος ότι ήρθε στη διάρκεια της συνεδρίασης η εισήγηση. Και δεν δόθηκε σε κανένα και δόθηκε αργότερα η εισήγηση. Έτσι. Αυτά τα πράγματα καλό είναι να μας προβληματίζουν όλους για τον τρόπο που πούμε εδώ πέρα μέσα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα συγκεκριμένα ερωτήματα, είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος που λειτουργούμε και δυστυχώς δεν απασχολεί κανέναν εδώ πέρα μέσα. Ούτε καν σηκώνουν το κεφάλι. Περιμένουμε να συζητήσουμε, να τελειώσουμε για να περάσουμε στα άλλα θέματα, να σηκωθούμε να φύγουμε. Και εδώ όσοι συνάδελφοι είναι της Οικονομικής Επιτροπής, ας με διαψεύσουν ότι δεν έγινε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Ολοκληρώσατε την καταλαβαίνει το ερώτημα. Λοιπόν, υπάρχει και ένας άλλος όρος μέσα σε αυτή τη διακήρυξη. Και καλό είναι να το ξέρουμε όλοι. Λέει λοιπόν ότι... Ερώτηση θα κάνετε ή τοποθέτηση. Τώρα με έχετε μπερδέψει. Γιατί τοποθετήστε τώρα. Το ερώτημα. Το ερώτημα είναι, η τοποθέτησή μου είναι, λοιπόν, γιατί πήγε αυτός ο όρος ότι ο οποίος είναι προδήλως παράνομος. Αυτή είναι η ερώτηση. Και θα επιχειρηματολογήσω στο προδήλως παράνομος. Ενώ, λοιπόν, λέει ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση καθενός επιφέρει την ακυρότητα του όλου, υπάρχει συγκεκριμένο αλλού άρθρο, αντιφατικά, έτσι, που λέει αν ακυρωθεί κάποιος όρος, δεν θα ακυρωθεί το σύνολο. Αυτό είναι κόντρα στον αστικό κώδικα. Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτή η πρόβληψη λοιπόν και λέει ότι θα συνεχίσει να είναι έγκυρη η μίσθωση παρόλο που θα ακυρωθεί οποιοσδήποτε όρος που κατά τα άλλα θεωρείται ουσιώδης και κατά τα άλλα σε άλλα άρθρα επιφέρει ακυρότητα στο σύνολο, θα διατηρηθεί η μίσθωση και θα αλλάξει μετά στα δικαστήρια στο νόμιμο όποιος όρος κριθεί παράνομος. Με ποιο τρόπο θεωρούμε λοιπόν ότι αυτός ο όρος διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δήμου? Μου φαίνεται το ακριβώς αντίθετο. Αυτή είναι η ερώτηση. Συνάδελφοι, κύριε Κυριακήτη, να έχετε καταθέσει ερώτηση. Νομίζω ότι σας εξήγησα ότι επειδή δεν πρόλαβα να γράψω, να διαβάσω την ερώτηση μετά σας καταθέσω. Πολύ σύντομα, κύριε Κυριακήτη, γιατί έχουμε περάσει ήδη τον χρόνο. Κάντε το ερώτημα, αλλά να το φέρατε γραπτός. Θα σας προφέρω, κυρία Πρόεδρε, και γραπτός, μη στεναχωριάσει. Απλά θα μου επιτρέψετε. Όχι τοποθέτηση, ερώτημα. Δεν κάνω τοποθέτηση. Συγκεκριμένο ερώτημα κάνω. Η πρώτη λοιπόν ερώτηση, πολύ συγκεκριμένη, είναι ότι θα ήθελα να ξέρω πραγματικά ποιος συνέπαξε το κείμενο που ψηφίστηκε όπως ψηφίστηκε στη χθεσινή Οικονομική Επιτροπή. Αυτό για τη δημοπράτηση. Δεύτερο ερώτημα. Τι ψηφίσαν οι συνάδελφοι χθες όταν στο εισηγητικό κείμενο δεν υπάρχουν ημερομηνίες, δεν υπάρχουν οι αποφάσεις, δεν υπάρχουν τα νούμερα για τις μελέτες των δρόμων, δεν υπάρχει τίποτα. Ειλικρινά, εγώ ρωτώ τι ψηφίστηκε χθες. Τρίτον,
αντικείμενο. Η αγαπητή συνάδελφος η κυρία Ταρλαγιάννη, είμαι σίγουρος ότι αν είχε λίγο περισσότερο χρόνο, θα μπορούσε να σας κάνει απίστευτες και ατελείωτες παρατηρήσεις. Λοιπόν, κλείνω αυτό το θέμα προς το παρόν, περιμένοντας απαντήσεις, και θα συνεχίσουμε γιατί δεν μπορεί να περάσει έτσι αυτή η ιστορία. Λοιπόν. Η δεύτερη προημερησία ερώτηση που ήθελα να κάνω αφορά το β' κημητήριο της πόλης, αυτό που βρίσκεται στον Άγιο Λάζαρο. Τον τελευταίο καιρό είμαστε όλοι μάρτυρες μιας απίστευτης κατάστασης που επικρατεί στο β' κημητήριο της πόλης μας. Λάσπες παντού, για όσο διάστημα βρέχει, πλημμυρισμένη είσοδος απαγορευτική για τον οποιοδήποτε πεζό, χώμα και γαλήκια παντού, ακόμα και πάνω στα μνήματα. Προχωρήστε στο ερώσουμε και δεν γίνεται. Είναι πεταμένα παντού, παρατημένες οι εγκαταστάσεις και ο μοναδικός ασφαλτοστρωμένος κεντρικός δρόμος γεμάτο πλέον λακκούβες και γαλήκια. Αποκορύφωμα της κακής κατάστασης που κύριε Κυριακίδη, στο ερώτημα προχωρήστε. Εάν με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα τελειώσω. Το ερώτημα δεν είναι τοποθέτηση. Μπαίνουν κάτω το κάνω το ερώτημά σα. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά για να γίνει η ερώτηση θα πρέπει να περιγραφεί η κατάσταση πάνω στην οποία θα ρωτήσω. Αν διαβάζω τον κανονισμό, ορίζει σαφώς πώς καταθέτονται τα ερωτήματα. Μου αρέσει ο τρόπος που αντιλαμβάνεστε τη δημοκρατία λοιπόν. Εσείς που μιλάτε για δημοκρατία και ο κύριος Δήμαρχος που μόλις έφυγε και μίλησε για δημοκρατικά. Κύριε Κυριακίδη, ολοκληρώστε. Λοιπόν, αποκορύφωμα αυτής της ιστορίας είναι το άπλετο σκοτάδι που επικρατούσε το βράδυ του Σαββάτου μετά την Ανάσταση, όπου οι επισκέπτες αναγκάζονταν με τα φώτα των αυτοκινήτων τους να αλλάζουν, να ανάβουν τα καντήλια με το φως του Αναστάσιμου. Τι σκοπεύει λοιπόν να κάνει η Δημοτική Αρχή ώστε να διορθωθεί η απαράδεκτη αυτή κατάσταση που δεν τιμά κανέναν από εμάς εδώ μέσα? Θα εκπονηθεί επιτέλους μια ολοκληρωμένη μελέτη που θα προβλέπει τη συνολική απορροή των όμιλων υδάτων, την ίδρυυση, τον ηλεκτροφωτισμό του χώρου, την αποκατάσταση όλων των δρόμων και περασμάτων με ασφαλτικά και επιτέλους την ολοκλήρωση όλων των ταχυτών τετραγώνων ώστε να μπει τέλος στην τμηματική κατασκευή τους? Συνάδελφοι, να προχωρήσουμε στην διαδικασία πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη. Ο Γενικός έχει το λόγο. Επειδή αναφέρθηκε από τον κύριο Κυριακίδη ποιος συνέταξε το κείμενο, ο συντάκτης του κειμένου είναι δικηγόρος, στον οποίο ανατέθηκε να συντάξει το κείμενο προασπίζοντας τα δημοτικά συμφέροντα. Η κυρία Ταρλαγιάννη, που ήταν στην Οικονομική Επιτροπή, γιατί εσείς δεν συμμετέχετε στην Οικονομική Επιτροπή, κύριε Κυριακίδη, γνωρίζει από τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, αναφέρθηκε και το όνομα του δικηγόρου. Άρα τι υπονοούμενο είναι αυτό, δηλαδή ποιος συνέταξε το κείμενο? Δεν υπονοούμενο. Όπως είπατε, δεν συμμετέχω, άρα δεν ξέρω. Ενημερώστε λοιπόν και εμένα και όλους τους υπόλοιπους που δεν ξέρω. Ενημερώθηκε. Το τι ψηφίστηκε τελικά, το αν δεν έχει μπει ημερομηνία επάνω μας, σαφώς το κείμενο είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Την ημερομηνία τη βάζεις μετρώντας τις ημέρες πώς ακριβώς βγαίνουν βάσει της δημοσίευσης, όπως θα γραφτεί η απόφαση και να βγουν κανονικά ημερομηνίες. Πού είναι το πρόβλημα? Η απόφαση λήψης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι επίσης δεδομένη. Δεν είναι κάτι που προσθέθηκε ή αφαιρέθηκε. Οι αριθμοί από τις μελέτες για το διάλογο δεν κάνουμε. Ολοκληρώστε, κύριε. Και βέβαια και στο τρίτο ερώτημα, το αν πιστεύετε ότι με τις ρήτρες διασφαλίζεται ο Δήμος, αλίμονο ένα κείμενο και μάλιστα απαντώ και στο κομμάτι του υπέρ στο δίκαιο λοιπά που ανέφερε η κυρία Ταρλαγιάννη. Σαφέστατα ο δικηγόρος με σκοπό την προάσπιση των δημοτικών συμφερόντων συνέταξε και έβαλε τις αντίστοιχες ρήτρες στην καλύτερη περίπτωση. Όπως και την προστασία των δικών μας συμφερόντων. Πάντως ο Δήμαρχος είπε ότι κερδίθηκε. Δεν κάνουμε διάλογο. Είναι αλήθεια αυτό? Να προχωρήσουμε, συνάδελφοι. Κύριε Κυριακίδη, δεν κάνουμε διάλογο. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και από μένα. Θα ήθελα λίγο να απαντήσω σχετικά με το θέμα του β' κημητηρίου.
γιατί εκεί πολύ εύκολα μπορεί να λέγονται και να διαδίδονται φήμες καταστροφής, αλλά οφείλω να αναφέρω ότι το καλοκαίρι αποκαταστήσαμε στην πλήρη του βάση την υδροδότηση όλου του κημητηρίου, φτιάχνοντας καινούργια αγωγό και ενεργοποιώντας τα συστήματα ώστε να έχει νερό με πίεση όλο το κημητήριο, με πρόβληψη και στα νέα καθηκά τετράγωνα που γίνονται. Έχουμε φτιάξει όλες τις βρύσες. Βέβαια, παρακολουθούνται φαινόμενα κλοπής σε βρύσες πολύ συχνά, τις οποίες θα αντικαθιστούμε αμέσως, και φθορές που γίνονται. Πράγματι, υπάρχει ένα θέμα με τα ασφαλτικά, τα οποία αναγκαστήκαμε εμείς να τα ξυλώσουμε για να κάνουμε το νέο δίκτυο σε όλη την έκταση του κημητηρίου. Όμως, δεν θέλησαμε να προβούμε στην άμεση αποκατάσταση, προκειμένου να γίνει να πατηθούν με το πέρασμα του χρόνου, συμπληρώνοντας όταν χρειάζεται χαλίκι και συμπληρώνοντας το με συχνά διαστήματα, ώστε το επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε και στην ασφαλτόρωση αυτών των τμήματων, για να μην παρακολουθούν αργότερα, αν θα γινόταν πολύ νωρίς, υποβάθμιση της ασφαλτόρωσης και νέα προβλήματα. Ως με φάρμα τον εξοπλισμό σαφώς και λαμβάνουμε με έρημνα, αλλά και για τα αρχικά τετράγωνα ήδη εκπονείται η μελέτη για τα υπόλοιπα τα αρχικά τετράγωνα. Νομίζω ότι η υπηρεσία κινείται, προβλέπει και δεν τρέχει πίσω τις καταστάσεις, αλλά παραλαμβάνει τις καταστάσεις. Τώρα, ως με αφορά το ουσιαστικό κομμάτι του αγωγού της απορροής των νομβρίων υδάτων της περιοχής, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η υπηρεσία συνέταξε μελέτη, αλλά είναι η οποία αναθεωρήθηκε μετά τις θεομηνίες και είναι ένα τμήμα, είναι ένα μέρος από το αίτημα που έχει γίνει στο Γενική Γραμματεία Υποδομών για την χρηματοδότηση αυτού του αγωγού. Και η υπόσχεση που είχαμε τότε ήταν άμεσα ότι θα γίνει χρηματοδότηση αυτού του αγωγού, 166.000 ευρώ. Τη ΣΤΑΦ 2 της ΣΤΑΦΡΟΥ στην παραλία 130.000 ευρώ και τα κάποιων άλλων τμήματων. Είμαστε σε αναμονή αυτής της χρηματοδότησης. Παρ' όλα αυτά, αν διαπιστώσουμε ότι στην πορεία και δεν θέλω να λέμε ότι όλο το διάστημα παρατηρείται τέτοιο φαινόμενο, ξέρω πολύ καλύτερα από εσάς κύριε Κυριακίδη πότε είχαμε το φαινόμενο, γιατί εγώ ήμουν στο φαινόμενο εκεί την 25 Μαρτίου το βράδυ την Κυριακή, που είχαμε την έκτακτη εκείνη την απότομη νεροποντή, η οποία δυστυχώς αναφέρομαι εσύ μετά λόγω την κυρία Χαϊβατζίδου, αυτή η νεροποντή των 45 λεπτών μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα και σε πολλές άλλες από τις οικοδομές τις οποίες είχαμε ήδη αποκαταστήσει. Έγιναν πάρα πολλές καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης και του Κορινού. Εκείνη την βραδιά είχαμε πολλά νερά και τα οποία νερά όλη τη νύχτα ήμασταν εκεί και τα αντιμετωπίσαμε και το πρωί έγινε μέρος η απορροή και δεν παρατηρήθηκε κανένα φαινόμενο. Τώρα το ότι κάποιος μπορεί να λέει ότι έχει συνεχώς νερά, δικαίωμά του να το λέει. Εγώ ξέρω ότι οι νεκροφόρες έχουν φτιάξει μέσα στην τάση σας. Συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει ένα θέμα προημερήσιας διάταξης. Είναι Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος πραγματοποιεί ένα συνέδριο με θέμα η μεταρρύθμιση στη λειτουργία του κράτους, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι έγκριση μετάβαση Δημοτικού Συμβουλίου και διάθεση πίστωσης. Έρχεται πριν την ημερήσια διάταξη, γιατί ήρθε στα χέρια μας μόλις προχθές. Κύριε Ταρτέμα, συνάδελφοι, ομόφωνα το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Απριλίου στην Αθήνα. Και το θέμα είναι η μεταρρύθμιση στη λειτουργία του κράτους, τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Όποιοι συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν από αύριο. Το ανέφερα είναι 18 και 19 Απριλίου. Να περάσουμε στην ψήφιση του θέματος. Παρόν η λαϊκή συσπήρωση, το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Συνάδελφοι.